Και σας βάζω, κύριε Λάμπρο Βαβακά, αμέσως στα προβλήματα. Ο κύριος Λάμπρος Βαβακάς τον γνωρίζετε από την περιφέρεια, γιατρός, υποψήφιος επίσης βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Σας βάζω αμέσως και στα βαθιά, γιατί ακούσατε ήδη από τις παρατηρήσεις το τι γίνεται και ότι η καθημερινότητα αλλά και οι αποφάσεις του κράτους και οι ενέργειες του μόνο δυσκολίες προκαλούν. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας, εξωτερικές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς τα προβλήματα υπάρχουν, διωγγώνονται, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους και όπως είπατε και εσείς, ιδιαίτερα στον τουρισμό που πέτος περιμένουμε μια πολύ καλή χρονιά. Τα προβλήματα υπάρχουν με το προσωπικό, παρότι επιτεύχθηκε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που δίνει αυτή την αύξηση του 12% για τα επόμενα δύο χρόνια. Όμως χρειάζεται ακόμα δουλειά, χρειάζεται ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν. Μα κύριε Βαβακά, αν δεν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, είναι δωρονάδωρον. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική και να τηρείται από όλους. Πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που λειτουργούν για να ελέγχουν αυτές τις συνθήκες εργασίας και ότι τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Πρέπει ο κόσμος να θα δουλέψει, να πληρώνεται όπως πρέπει, να έχει. Να παίρνει τα λεπτά του, να παίρνει τις άδειές του και όχι αυτό που γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και έτσι θα προσέλθει να δουλέψει, γιατί έχουμε προσωπικό, έχουμε κόσμο που περιμένει να δουλέψει, αλλά με τις κατάλληλες συνθήκες και όχι με αυτές τις συνθήκες που πήραν τα προηγούμενα χρόνια, που πραγματικά ήταν πιεστικές πολύ για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσον αφορά. Και όχι μόνο όσον αφορά το μισθό. Κύριε Βαβακά, η αλήθεια είναι ότι σε όποιο τομέα και αν σταματήσουμε, έτσι όπως και αν θέλουμε να καταγράψουμε την καθημερινότητά μας, προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει συμβεί, το οποίο άλλοι βαφτίζουν γραφειοκρατία. Για μένα η γραφειοκρατία είναι το άλοθη. Σας το λέω εντιμή. Άλλοι το βαφτίζουν γραφειοκρατία. Άλλοι το λένε έλλειψη προσωπικού. Άλλοι το λένε οικονομική. Πόροι, άλλοι το λένε, ο καθένας όπως το λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει άλοθη είναι. Δεν υπάρχει κάτι που να πεις ότι αυτή την ώρα εδώ έχουμε μια κατάσταση προς όφελος του πολίτη. Τα πάντα λειτουργούν σε βάρος του πολίτη, κύριε Βαβακά. Μα αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσετε. Αυτό αντιμετωπίζεται με το να λειτουργήσουν οι θεσμοί, να λειτουργήσει η αξιοκρατία και να λειτουργήσει το κράτος. Σε έναν μεγάλο βαθμό. Που αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι ο εργαζόμενος, ο κάθε εργαζόμενος σε όλους τους τομείς να πηγαίνει να δουλεύει στη δουλειά του, να πληρώνεται με την ασφάλεια που υπάρχει, με κάθε είδος, με το να αμείβεται και να κάνει τη δουλειά του για αυτό το οποίο πληρώνεται. Και όχι να ασχολείται με σίλια πράγματα άλλα γύρω-γύρω που ασχολούμαστε όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, που αυτό το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει. Να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας, είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε όλους τους τομείς, σε όλες τις υπηρεσίες. Βλέπετε ότι όσες θέσεις οργανικές είναι και ανέχει δεν καλύπτονται. Πρέπει να πει κανείς, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια του μνημόνιου που δεν μας αφήναν να κάνουμε προσλήψεις, όμως αυτό έχει παρέλθει. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούν οι εργαζόμενοι, οι θέσεις των εργαζομένων, να πληρώνονται όπως πρέπει οι εργαζόμενοι. Και να υπάρχουν οι θεσμοί που διασφαλίζουν την λειτουργία αυτή και να είναι ο κόσμος ευχαριστημένος για αυτό που κάνει. Και ο εργαζόμενος και αυτός που πάει που πηγαίνει σε κάθε δουλειά, σε κάθε υπηρεσία για να κάνει τις υποχρεώσεις του. Τώρα με πήγατε με μια κουβέντα που είπατε υγεία, με πήγατε σε μια είδηση που διάβαζα σήμερα το πρωί, αλλά αλήθεια δεν ξέρω να τη μεταφράσω και αυτή την ώρα, κύριε Βαβακά, και σε προεκλογική περίοδο. Νοσοκομεία χωρίς κανένα έλεγχο της δαπάνης, ανεξέλεγκτο κόστος ανακλινική και νοσηλεία, άγνωστη κατασπατάληση πόρων, υπηρεσίες χωρίς καμία αξιολόγηση, ανεκπαίδευτο προσωπικό αλλά και λανθασμένη στη είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και δημοσιεύεται στην έκθεσή του για το 2023. Οι ελεγκτές, λέει, μαζί με δικαστικούς λειτουργούς εξέτασαν λεπτομερώς τα λεγόμενα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που αποτελούν ένα μηχανισμό κοστολόγησης της νοσηλείας των ασθενών αναπάθηση και με βάση τη μέση διάρκεια νοσηλείας.
παρότι τα ΚΕΝ δημιουργήθηκαν, και είναι το τελευταίο που αναφέρω, το 2011, από τότε, όπως διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο, δεν έχει γίνει απολύτως καμία προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ενώ και το προσωπικό που τα χρησιμοποιεί είναι ανεκπαίδευτο και τα πληροφοριακά συστήματα δεν βοηθούν στην βελτίωση του συστήματος. Αναρωτιέμαι τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτή εδώ την έκθεση σήμερα. Ναι, είναι κάποια θέματα που τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πολιτικά πώς τη μεταφράζετε εσείς αυτή την έκθεση αυτή την ώρα, θέλω να μου πείτε. Πολιτικά μεταφράζεται ότι στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο εθνικό σύστημα υγείας, παρά τις όποιες βελτιώσεις, παρά τη χρηματοδότηση που σε κάποιο βαθμό στην περίπτωση της πανδημίας είδαμε ότι υπήρχε μια ενίσχυση, αυτό που λείπει, είπαμε, όπως λέγαμε και προηγουμένως, υπάρχει απουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Βλέπουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχουν πάλι συμβασιούχοι που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια και λείπουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι ανεξάρτητοι μηχανισμοί αξιολόγησης που αφούν να ελέγξουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας δεν αρκεί μόνο να ελεγχθεί, χρειάζεται να όλα αυτά που πρέπει να γίνονται να τηρούνται, να υπάρχουν κανόνες λειτουργίας. Και αυτό υπάρχουν δείχτες ποιότητος της περίθαλψης. Και αυτές να τηρούνται από όλους τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας. Να γίνεται έλεγχος της ποιότητας των μονάδων υγείας, αλλά αυτό προϋποθέτει να υπάρχει επαρκή στελέχωση και πώς είναι καταλαμβανόμενο το γενικό, να είναι εξειδικευμένο στη θέση που είναι, έτσι ώστε να αποδίδει το καλύτερο δυνατόν. Να σας πω, εγώ λάθος ενδεχόμενα να το μετέφρασα, αλλά με πήγε πολύ περισσότερο, με πήγε προς το κομμάτι αυτή την περίοδο, βλέπε τι δεν γίνεται, άρα η ιδιωτικοποίηση είναι μονόδρομος, αλήθεια σας το λέω. Έτσι το μετέφρασα, μπορεί λάθος, με διορθώνετε, γιατρός είσαστε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη και δική μου και του χώρου του οποίου προσωπώ, που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και με το που σταμάτησε να υπάρχει πίεση από τις αποσχόλησεις των γιατρών και πολλά άλλα πράγματα που γίνονται, βλέπουμε ότι σε έναν μεγάλο βαθμό τα πράγματα οδηγούνται προς την ιδιωτικοποίηση, οδηγούνται προς την ιδιωτική αγορά και μετατρέπεται η δημόσια υγεία, η υγεία που είναι ένα δημόσιο αγαθό, μετατρέπεται σε αντικείμενο ιδιωτικής αγοράς. Αυτό είναι πραγματικότητα και ζούμε κάθε μέρα και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε οι τρίτες αδαπάνες ιδιωτικές στην Ευρώπη. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Και όλα αυτά που σε ένα μεγάλο βαθμό συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι βαδίζομαι, αν δεν υπάρξουν αλλαγές σημαντικές σε ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Και αυτή είναι και η θέση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της δημόσιας υγείας. Εμείς ερχόμαστε να προτείνουμε, γιατί το ΕΣΥ, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο το ίδρυσε και στην Ελλάδα, το στήριξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ερχόμαστε να προτείνουμε πάλι την αναβάθμισή του και την ενίσχυσή του με κάθε τρόπο, έτσι, γιατί φάνηκε από την κρίση της πανδημίας ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να στηρίξει κάθε τι που συμβαίνει, μια υγειονομική κρίση και ό,τι άλλο χρειάζεται την υγεία του ελληνικού λαού. Και ερχόμαστε αυτό το θέμα να το στηρίξουμε και να το αναδείξουμε. Και ερχόμαστε να πούμε ότι πρέπει επιτέλους το σύστημα υγείας να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στις θέσεις που υπάρχει, εξειδικευμένο προσωπικό, να αυξηθούν οι μισθοί των υγειονομικών σε όλα τα επίπεδα, γιατί προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες πάνω από τις δυνάμεις τους, να καλυφθούν οι θέσεις οργανικές, όπως είπαμε, μόνο προσωπικό, και έτσι και με άλλες παρεμβάσεις, με διοικήσεις που θα διορίζονται αξιοκρατικά, που θα υπάρχουν κριτήρια της τοποθεσίας της κάθε διοίκησης, με αυτονομία στη λήψη αποφάσεων λειτουργικών, αλλά όλα θα είναι, προβλεπόμενα τι θα γίνουν, έτσι να φτάσουμε σε ένα σημείο το ΕΣΥ να λειτουργήσει όπως πρέπει από τον ελληνικό λαό. Και να δώσουμε και επιτέλους να προωθηθεί το ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη δημόσια εποπτεία που θα αφορά όλο τον κόσμο και όχι προσωπικά όπως γίνεται σήμερα σε διάφορους τομείς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κομμάτια της υγείας, δεν ήθελα να σας διακόψω καν, γιατί είσαστε από πρώτο χέρι ο γνώστης του πώς λειτουργούν τα πράγματα, μιας που είσαστε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κατά το Λάμπρο το Βαμβακά,
τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο καθένας από εμάς είναι πολλά. Μπορεί να κάναμε μια μεγάλη αναφορά στο χώρο της υγείας, μπορεί να μιλήσαμε λίγο στην αρχή για την ανεργία, έτσι όπως μπήκαμε στην κουβέντα αυτή, κύριε Βαβακά. Εσείς προσωπικά πού τα εντοπίζετε ως άμεσες προτεραιότητες που θα πρέπει να γίνουν μετά τις εκλογές, χωρίς εκείνο το περιθώριο των 100, 200, 500 ημερών? Ξέρετε τι θέλω να πω, σας το τραβάω αλλά το λέω λίγο συμβολικά. Είναι συνηθισμένα όλα αυτά τα οποία ακούγονται, διότι όλοι μας είμαστε όχι απλά ενημεροί, βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλετε να πείτε, που δεν κατάλαβα, μπορεί να μην κατάλαβα, το κομμάτι της υγείας ή γενικά? Όχι, όχι, εκτός από το κομμάτι της υγείας. Ο Λάμπρος Βαμβακάς πώς καταγράφει εκείνες τις άμεσες προτεραιότητες που θα πρέπει να ληφθούν μετά τις εκλογές, διότι τα προβλήματα ιεραρχικά είναι πάρα πολλά. Το ένα κομμάτι είναι η υγεία, το αναλύσατε. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, επειδή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω για να δούμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, σε τίτλους, πώς το ιεραρχείτε. Το βασικότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι η κρίση οικονομική. Και αυτό και η θέση εργασίας αυτή τη στιγμή και η νέα γενιά, η οποία αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο βαθμό δεν έχει εργασία ή δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας με χαμηλούς μισθούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να βρεθούν θέσεις εργασία για τη νέα γενιά. Και αυτό πρέπει να γίνει με κάθε τρόπο, με προγραμματικές δεσμεύσεις, ότι αυτές οι θέσεις πρέπει να δημιουργηθούν για τους νέους ανθρώπους με κριτήρια, αντικειμενικά, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το παρατιακό κράτος, να υπάρχει μια αξιοκρατία, έτσι ώστε η νέα γενιά να δουλέψει. Και αυτό έχει και τα άλλα τα παρατικόμενα τα οποία πρέπει να ενισχυθεί αυτή η νέα γενιά. Όπως έχετε ακούσει, ότι βασικό στόχο λοιπόν είναι οι κοινωνικές κατοικίες, στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Πώς αυτές οι κατοικίες θα υπάρχουν, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να ζήσουν, που τα ενίκια είναι τεράστια, να μπορέσουν να ζήσουν ένα σπίτι και να συγχρόνως να υπάρχουν και οι δομές οι οποίες θα τους υποστηρίξουν σε ένα βαθμό για τα παιδιά τους να στηριχτούν με την δημιουργική απασχόληση, το σχολείο, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να είναι εκεί πέρα ενώ δουλεύουν οι γονείς. Όσον αφορά δηλαδή το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το έχουμε θέσει στο διάλογο από την αρχή, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, που πιστεύουμε και με άλλους τρόπους ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας. Από την άλλη μεριά, πρέπει να έρθουν αυξήσεις στους μισθούς όλων των εργαζομένων, όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, πήραμε τώρα τον ελάχιστο μισθό, αλλά και στο δημόσιο τομέα, και να επανέλθουν αυτές τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα γίνουν υποχρεωτικές και θα τηρούνται αυτό το οποίο γίνεται. Από την άλλη μεριά, για όσον αφορά την ακρίβεια, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και όχι προσωρινά επιδόματα. Πρέπει να υπάρχει μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και στα καύσιμα, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα η συζήτηση που γίνεται με τα χάντς και όλα αυτά που έχει γίνει. Έχουμε καταθέσει στο ΠΑΣΟΚ προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα χρεωμένα νοικοκυριά. Και δεν θέλω να τα πω αυτή τη στιγμή, πιστεύω είναι γνωστά σε όλους. Κάναμε προτάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από την κυβέρνηση. Όμως έχουμε σε αυτό προχωρήσει, έχουμε θέσεις συγκεκριμένες. Ξέρετε, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα κομμάτια ακρίβειας, εργασίας, χωρίς πελατειακό κράτος, κοινωνικό κράτος, κοινωνική κατοικία, αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις, έτσι ώστε να πάρει ανάσα ο κόσμος. Λέτε ότι αυτά θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Αυτό πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες, να συνεχίσω και για την ελληνική αγορά ενέργεια, που πρέπει να υπάρχει πλαφόν, αυτό να σταματήσει αυτό που γίνεται. Τι εννοείται πλαφόν, να σταματήσει αυτό που γίνεται, δεν το κατάλαβα. Υπάρχει πλαφόν στην ελληνική αγορά εργασίας. Δηλαδή, να υπάρχει πλαφόν, δεν χρειάζεται ο καθένας να κάνει ανεξέλεκτα αυτό που θέλει να γίνεται. Και να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα, να μην ξεχάσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους που κι αυτοί υποφέρουν. Πρέπει
πρέπει σε αυτούς να υπάρχει ένα αξιοπρεπές εγγυημένο εισόδημα, να υπάρχουν αυξήσεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα άτομα, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία. Αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε, που έχουν ανάγκες, πρέπει και αυτοί να μπουν στην αγορά εργασία, στην κοινωνία και να αξιοποιηθούν και να έχουν ό,τι υπάρχει ανάγκη για αυτούς και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Μάλιστα. Μια που είμαστε αγροτική περιοχή, ναι, να μην ξεχάσουμε τα μέτρα στήριξης της αγροτικής παραγωγής που τα έχει ανάγκη η κοινωνία μας, που πρέπει να προστατευτούν οι αγροτικές περιουσίες. Υπάρχουν προτάσεις σε αυτό το κομμάτι με πλαφόν στην τιμή της ενέργειας, με αφορολόγητο πετρέλαιο, με κάλυψη μέρους των εφοδίων των ζωοτροφών και να αντιμετωπιστεί το κομμάτι της έλλειψης των εργατών υγείας με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλλιεργηθεί η γη και να προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει. Κύριε Βαβακά, με δύο κουβέντες αναφερθήκατε συνολικά σε αυτά τα οποία έχετε μέσα στο δικό σας το πλαίσιο και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ρωτάω το εξής: όλα αυτά τα οποία αναφέρετε κοστολογημένα είναι, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι ναι μεν υψηλή εποπτεία δεν έχουμε, αλλά τα μνημονιακά δεν έχουν τελειώσει, κάθε τρεις και λίγο όποια απόφαση και να ληφθεί χρειάζεται η έγκριση από τους θεσμούς. Όταν λοιπόν έχουμε μπροστά μας τόσο σκληρά πράγματα με εποπτεία που απλά δεν λέγεται, να δρομολογούνται, αλήθεια, πώς όλα αυτά αντέχουμε, πώς θα τα κάνουμε? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν ακόμα αυτά τα προβλήματα που αναφέρετε, όμως υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Από τη μία είναι ο προϋπολογισμός, από την άλλη το Ταμείο Ανάκαψης, και έχουμε πολλές φορές αναφερθεί και σαν ισότητα στο Ταμείο Ανάκαψης. Δηλαδή, όταν λέμε εμείς ότι στο κομμάτι της υγείας πρέπει να δοθεί το 10% όπως έχει δοθεί σε άλλα μεσογειακά κράτη, το λέμε γιατί ακριβώς μπορούν από εκεί χρήματα να επενδυθούν στο κομμάτι της υγείας. Δηλαδή, όταν μπορεί να επενδυθούν το Ταμείο Ανάκαψης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτό δεν έχει γίνει και έχουν πάει τα χρήματα μόνο σε λίγους και μεγάλους, αυτή είναι η κοστολόγηση που λέμε στον κόσμο ότι μπορεί να γίνει και πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας για να μπορέσουν τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος των μικρομεσαίων, προς όφελος της μεσαίας τάξης που τόσο εισηγεί. Μάλιστα. Να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια αυτά τα οποία μας δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την περίφημη ανάσα που μιλάμε τόση ώρα. Λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι χρειάζεται ο καθένας από εμάς. Λοιπόν, κύριε Βαβακά, θέλω να σας ευχαριστήσω και για τη βοήθεια και για την κουβέντα και για τις θέσεις σας τις οποίες παρουσιάσατε, για να έτσι έχουμε όλοι μας μπροστά μας ένα μπούσουλα το τι πρεσβεύει ο καθένας από εσάς, ποιο είναι το επιθυμητό για τον καθένα από εσάς που θα διεκδικήσετε την ψήφο μας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, κύριε Βαμπακά.